Να σε ρωτήσω κάτι. Το κορίτσι σου με τι ασχολείται? Τίποτα, δεν ασχολείται με κάτι συγκεκριμένο. Σε ακολουθεί στην επιλογή σου? Αν έρχεται στις παραστάσεις? Ναι. Όχι, δεν όχι. Έρχεται. Έρχεται σε κάποιες παραστάσεις. Σε αυτές που νιώθει ότι θέλει να έρθει. Κοίταξε να δεις. Είναι... Κάποιες παραστάσεις γίνονται για... καθαρά για τη δική μας ικανοποίηση. Ίσως να κάνουμε μια παράσταση σε κάποιο καφενείο για μεγάλους, είτε να παίξουμε κάπου σε κάποιο φεστιβάλ. Αλλά οι καθημερινές παραστάσεις που γίνονται στα σχολεία είναι πλέον. Δεν μπορεί δουλειά. Να πηγαίνει και καθημερινά από πίσω. Δηλαδή φεύγουμε το πρωί, γυρνάμε το μεσημέρι, ίσως να έχουμε το απόγευμα κάποια άλλη παράσταση. Είναι δηλαδή δουλειά. Έχεις χρησιμοποιήσει την ειδικότητα. Τώρα είσαι και πολλά χρόνια με το κορίτσι σου, να φανταστώ, ε? Ναι, είμαστε αρκετά. Λοιπόν, πιο μικρούλης. Ήταν για σένα η τέχνη αυτή? Αφορμή για φλερτ. Αφορμή για φλερτ, ναι. Εγώ. Κοίταξε, πάντα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν συναναστρέφεσαι με πάρα πολύ κόσμο, είναι λογικό. Αφορμή, όχι, δεν έπαιρνα την αφορμή να πω ότι. Είσαι άξιος συγχαρητηρίων και επίσης είσαι ένας άνθρωπος που πρέπει, αξίζει τον κόπο, να ταυτίζονται και οι υπόλοιποι νεολαία και να σε θαυμάζουν πραγματικά, στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Γιατί αυτό που κάνεις. Θα πω κάτι πολύ απλό, που εγώ και αν έχω φιλοξενήσει στη ζωή μου τραγουδιστές και τραγουδιστές και μέσα στο κέφι. Το τραγούδι σήμερα τραγουδάν όλοι. Όλοι. Έτσι, και εγώ η ίδια που το κάνω. Το να υποδηθείς ότι είσαι μοντέλο φωτογραφίσης, το κάνουν όλοι. Απλά κάποιοι βγαίνουν λίγο πιο ωραίοι. Το να κάνεις την τέχνη αυτή και κάποιες άλλες πολύ ψαγμένες τέχνες. Είναι γενικά κάποιες. Είναι πολύ περίεργο και ασυνήθιστο να το βρεις. Σήμερα που μιλάμε. Και αυτός είναι ο λόγος που κάποιες τέχνες τις κρατάνε εσκεμμένα τα μίντια λίγο πιο πίσω, γιατί δεν μπορούν μέσα από αυτές τις τέχνες να βγάλουν τους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί κατά ψέματα πολλά λεφτά ξέρουμε όλοι ότι τα μοιράζουν σε συγκεκριμένους δικούς τους ανθρώπους. Εντάξει, ας τα λέμε. Ακόμα και στα reality αυτοί που κερδίζουν δεν είναι τυχαίοι. Λοιπόν, όταν τα λεφτά τα δίνουν, θέλουν να τα δώσουν σε αυτούς που μπορούν να το κάνουν εύκολα. Να τραγουδήσουν μπορούν όλοι, να πάρουν αναβολικά και να γυμναστούν μπορούν όλοι και να γίνουν μοντέλα, να το παίξουν ηθοποιοί με 15 σκηνές κομμένες, μονταρισμένες 150 φορές μπορούν όλοι. Να κάνει όμως κάτι το οποίο χρειάζεται. Να γράψει ένα πολύ βαθύ στόχα στο σενάριο, να γράψει να βάζει στόχα στο βιβλίο, να είσαι κουκλοθέατρο, να παίζει τον καραγκιόζη, να δημιουργεί φιγούρες. Και στην επόμενη εκπομπή που έχει κλείσει το show των Drag Queen, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να λιώσουν τα παπουτσάκια του, τα ματάκια του στο διάβασμα και να στρώσουν πολύ καλά για να, για να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Αυτά τα άτομα δεν μπορούν να πάρουν τον καθένα βρεχογόν. Να ρωτήσω κάτι τώρα άσχετο. Το καραγκιόζη. Mm-hmm. Αυτό. Από πού εμπνεύστηκε, δηλαδή κάποιος ήθελε να κάνει μια φιγούρα. Η ονομασία, δηλαδή το όνομα του Καραγκιόζη. Δηλαδή, έχουμε τη φιγούρα μας, έτσι. Ποια θέλουμε να, τώρα. Τον Καραγκιόζη. Έχουμε και άλλες καινούργιες. Είναι Έλα. Μια πολύ γλυκύτατη μορφή. Ηλικία, μεγάλης ηλικίας. Ναι, έτσι, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ξυπόλυτος. Mm. Δηλαδή, μου θυμίζει λίγο από Τουρκία. Ναι, ο Καραγκιόζης, αν μεταφραστεί από τα τουρκικά στα ελληνικά, σημαίνει το όνομά του είναι Μαυρομάτης. Δεν το ξέρα! Είναι Μαυρομάτης. Αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι ο άλλος γιος του Καραγκιόζη, ο Κοπρίτης. Α, ο Πιτσικόκος ποιος ήταν? Είναι ο πιο μικρός γιος του Καραγκιόζη. Είδες, κάτι θυμάμαι. Οπότε όλο το styling έχει να κάνει με Τουρκία. Σίγουρα. Ρε παιδιά. Να σου πω όμως κάτι. Η Αγλαία δεν υπάρχει. Σ' το πω. Αυτά είναι λες και είναι καρμπών του. Ναι. του Καραγκιόζη. Δηλαδή την αδίκησε τη μαμά. Για να δω την Αγλαία. Πού την ρε παιδιά. Η Αγλαία δεν έχει. Είναι σπίτι, μαγειρεύει. Τι μα έχει φέρει, μαγειρεύει. Και αν είναι βραδινό. Έχουμε το θείο του Καραγκιόζη, τον Μπαρμπαγιώργο. Α, αγαπημένο είναι, παιδιά, ο Τσολιά. Παιδιά, θα τρελαθώ. Να σου πω, αυτό είναι. Στο μέγεθο. Αυτό είναι πιο ψηλό και από μένα. Παιδιά, εντερεκάκι. Τη κάνει και τα δοντάκια, βλέπω μια χαρά. Μασελίτσα δεν έχει. Και τι άλλο έχουμε. Έχεις τον αγαπημένο μου αυτόν τον κύριο με τα ωραίο το κοστούμι, τον μπλε. Ναι, ναι, είναι ο Διονύσιος. Ο Νιόνιος, μπράβο. Με το φίδι. Όχι, ο Νιόνιος, να δω αυτό. Αχ, ο αγαπημένος μου Νιόνιος. Αριστοκράτης, ε. Εγώ παιδί μου αυτό θα ήμουν, είμαι σίγουρος. Να σου πω το φίδι. Το φίδι όχι. Είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές του. Αυτό εκεί τι είναι το άλλο εκεί. Το τσιχίτσι τη ψυχή μου. Αυτό το έλεγε. Τσιχίτσι ψυχή μου. Ψυχή τη ψυχή μου. Ναι. Ναι, μου έχει κολλήσει. Για τι ωραία πασουμάκια. Φοράει με τέτοιο. Με λουλουδάκια.
Να σε ρωτήσω τα σούλη μου. Α, και τα μετακόμισα. Α, όπου και να το κοιτάξει. Και έτσι. Ναι, ναι. Και... Ερώτηση. Έτσι. Το ζωγραφίζει και από τι δύο μεριέ ή το ζωγραφίζει από τη μία μεριά και το άλλο κάνει μια απλή αντανάκλαση. Όχι, το ζωγραφίζω. Εντάξει, μπορεί να ζωγραφιστεί και από τη μία μεριά. Γιατί εγώ βλέπω ότι είναι και από τι δύο ολόιδιο, λε και έχει περάσει από μηχάνημα, α πούμε. Είναι έτσι. Διάφανο το υλικό, έτσι και οπότε ξέρει που να πατήσει τη δεύτερη φορά, ναι, α πούμε. Είναι διάφανο. Εκεί τι άλλο έχουμε για να δείξουμε για τα υπόλοιπα. Έχουμε το μορφωνιό. Που είναι με τη αυτός μεγάλη είναι ο μορφωνιός, ναι, παιδιά, με τη μύτη, να τρελαβώ. Ο μορφωνιός, ναι. Είμαι τραγικός. Και ο Πασάς, που είναι η εξουσία του θεάτρου. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είναι η Μέρκελ, ας πούμε. Ναι, μπορεί να μεταφραστεί... Παιδιά, κοίτα τι ωραία που δείχνουνε. Από εδώ η Μέρκελ σε άντρα, παιδιά. Παιδιά, μπορείτε είναι τέλεια. Μπορείτε να διχαστικήσετε άνετα. Να σας ρωτήσω, έχεις προγραμματισμένες εμφανίσεις για το καλοκαίρι. Προγραμματισμένες, θα κάνω κάποιες παραστάσεις στο Αίγιο, θα γίνουν σαν στυλ περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή, για πες μου λίγο πώς πάτε. Πας εσύ, πάει μαζί το team σου, είσαστε πολλοί άνθρωποι πίσω. Είμαστε δύο άνθρωποι δύο που κάνουμε αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι. Μπορεί να είμαστε αξίζει και τρεις. Αξίζει τον κόπο να τον αναφέρουμε και τον άλλο το συνεργάτη και ας μην βρίσκεται εδώ. Ο συνεργάτης μου είναι ο αδερφός μου. Να που δημιουργήθηκε οικογενειακό τελικά το θέμα. Που με βοηθάει όλα τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Του άρεσε, μπήκε στο τρυπάκι και εκείνο. Του αρέσει σίγουρα σαν τέχνη ο Καραγκιόζης. Δεν θα το έκανε. Δεν θέλει να γίνει Καραγκιόζο παίχτης. Ξέρει ότι για να κάνεις μια παράσταση χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι όμως σπουδαίος βοηθός και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι στη δουλειά μας. Και ένα παραπάνω ότι είσαστε αδέλφια και νιώθετε πολύ διαφορετικά. Και η πρόβα είναι πιο εύκολη. Δηλαδή εκείνο τι χρησιμοποιεί. Δηλαδή, θέλει, ας πούμε, να χρησιμοποιεί κάποιον χαρακτήρα ή τα κάνεις όλα εσύ, απλά σου κουνάει, ας πούμε, ο τα... Ο Σπύρος απλά κάνει τις δεύτερες φιγούρες που βγαίνουν, δηλαδή κρατάω εγώ τον Καραγκιόζη με τον Χατζιαβάτη, μπορεί να χρειαστεί εκείνη την ώρα να βγει ο Νιόνιος. Το Νιόνιο, λοιπόν, θα το βγάλει ο Σπύρος. Είναι τέλεια. Επίσης, ο Σπύρος θα χτυπήσει τη σφαλιάρα που ακούγεται όταν ο Καραγκιόζης καρπαζώνει κάποιον. Φοράτε κάποια μικρόφωνα. Ναι, φοράω ένα μικρόφωνο για να μπορεί χιλόφωνο, να. Χιλόφωνο, υποθέσω έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το συμπαθώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει βάζει το ψηρά. Κλασικό το μικρόφωνο. Ξέρεις γιατί. Πώς θα κάνει αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Να βάλεις ψηρά χιλόφωνο, το καταλαβαίνω το μικρόφωνο, τα δύο σγεια βιασμένα. Πώς γίνεται. Ναι. Όχι, το εκκρεμάμε πάνω μας το μικρόφωνο. Σαν τη φυσαρμόνικα, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνονταν αλλιώς δηλαδή. Κάπως πρέπει να σταθεί. Φυσικό είναι. Θα τρελαθώ, παιδιά. Έχω πάθει πλάκα, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Τάσο μου. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο, ρε Τάσο. Μπράβο, γενικότερα, ρε παιδιά. Ό,τι είναι να ψάχνεστε. Δηλαδή, μην μένουμε μόνο στο ότι είμαστε σε ένα Facebook. Καλά είναι όλα αυτά. Το ότι βγαίνουμε για ένα clubbing, φλερτάρουμε. Εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε, γιατί και εμείς μέσα σε αυτά ζούμε. Αλλά καλό θα ήταν. Και λίγη εναλλαγή. Και λίγο εναλλακτική διασκέδαση. Ερώτηση. Mm-hmm. Ανεβάζεις στο YouTube ή στο Vimeo. Ναι. Ναι, ξέρει εγώ. Έχω ανεβάσει. Ανεβάζει και από το Χάι βασικά. Αυτό το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Παρόλο που δεν, ουσιαστικά δεν γυρίζεις καινούργια επεισόδια, είναι σαν να είσαι εδώ. Ναι. Το κανάλι σου στο Vimeo ή στο YouTube, έτσι. Στο YouTube, ναι. Πώς είναι, πώς βρίσκουν το κανάλι σου. Εγώ δεν έχω κανάλι δικό μου στο YouTube. Έχουν ανεβάσει άλλοι. Κακώς, θα πρέπει να ανεβάσεις. Εμένα. Ξέρεις, εγώ τα ανεβάζω στο Facebook. Δεν ασχολείται ο Τάσος, γιατί έχει να ασχοληθεί με τόσο αυτό που έλεγα πριν. Ασχολείται με όλα τα άλλα, οπότε ασχολούνται οι άλλοι με αυτό. Ναι, δεν έχω κανάλι δικό μου. Απλά τυχαία κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι έχουν ανέβει πάρα πολλά και από το Hi TV και από κάποιες άλλες παραστάσεις που έχω κάνει σε DVD. Από τη σελίδα που λες ότι υπάρχει θέατρο, πώς μου το πες. Θεία Σοσκιών, Τάσος Γεωργίου. Κάνεις like στη σελίδα. Είναι προφίλ, μπορείς να με προσθέσεις και κάποιος σαν Γεωργίου, φίλο. Α, το έχεις σε παρένθεση. Και Τάσος Γεωργίου σε λατινικά, σε βρίσκουν στο προσωπική σου σελίδα στο Facebook. Ναι, ναι. Πόση μερίδα έχεις που βλέπεις ότι σου στέλνουν μηνύματα φίλοι και σου λένε, ας πούμε, Τάσο μου, τι κάνεις, έχω παρακολουθήσει αυτό, έχεις πει αυτό, έχεις... Πώς είναι, ας πούμε, με τους ηθοποιούς που βλέπουν στους δρόμους και λέμε, σε έβλεπα στην εκπομπή, είδα, έκανες αυτό, γιατί και εμένα μου έχει τύχει να μου λένε, ας πούμε, ναι. Σε παρακολουθούσα από μικρή. Πόση μερίδα κοινού είναι όλοι αυτοί. Κοίταξε, δεν υπάρχει προσωπική αναγνώριση στον Καραγκιόζη, δηλαδή γιατί από πίσω, το κοινό δεν φαίνεσαι. Να είναι πάρα πολύ κοντινοί άνθρωποι που σε ξέρουν ότι κάνεις αυτή τη δουλειά για να έρθουν να σου πούνε. Είναι πολύ φαν του είδους. Ο Καραγκιόζη έχει πάρα πολλούς φαν. Απλά είμαστε λίγο αφανείς ήρωες οι καραγκιόζοπαίχτες. Δεν μας βλέπει ο πίσω κόσμος. Πίσω από το πανί και πίσω από τη λάβα. Υπάρχει κάποιο σύλλογο. Ναι, έχουμε το σωματείο, το πανηγύριο που είναι από τα πρώτα σωματεία της Ελλάδας. Έχει ιδρυθεί το 1925
Σε αυτό είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής, είμαι ενεργό μέλος. Αξίζει τον κόπο σωματείο. Να το πούμε και αυτό. Εντάξει, και προσπαθούμε τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τη δουλειά μας από κάποιους που έρχονται για απλά και μόνο για να εκμεταλλευτούν την ευκολία, ας το πούμε, της τέχνης μας. Mm-hmm. Τουλάχιστον προσπαθούμε να τη διασώσουμε και να τη διαδώσουμε στον κόσμο όσο το δυνατόν πώς καλύτερα. Πώς, ας πούμε, σε μια αίθουσα 300 ατόμων, mm-hmm. πώς είναι αυτοί που σας τιμάνε και έρχονται και σας βλέπουνε? Μπορεί να είναι και τα 300 άτομα, μπορεί να είναι και παραπάνω και να μην χωράνε και να αλήθεια, μειώνουμε κόσμο. Αλήθεια, τι ωραία παιδιά, έτσι σας θέλω πραγματικά. Όλα είναι θέμα της διαφήμισης που γίνεται. Ο κόσμος τον αγαπάει τον Καραγκιόζη, αρκεί να μάθει ότι παίζεται κάπου. Ότι παίζεται κάπου. Όντως ο Καραγκιόζης είναι των δυτικών προαστίων μου βγάζει. Εγώ θα λέω είναι παντού. Είναι παντού. Μπορεί να σταθεί παντού ο Καραγκιόζης. Μου βγάζει ο άνθρωπος του καφενείου. Κοίταξε, είναι ο Έλληνας ο Καραγκιόζης. Δηλαδή την Ελλάδα... δεν έχει να κάνει με το σε ποιο στρώμα βρίσκεται κοινωνικά. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τελικά από τα Βόρεια ή από τη Σμύρνη? Γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Κοίταξε, στην Ελλάδα ξεκίνησε. Υπάρχουν αναφορές ότι πρωτοπαίχτηκε στην Ήπειρο ο Καραγκιόζης. Στην Ήπειρο. Και με γέφυρα την Πάτρα ήρθε στην Αθήνα. Απλά στην Ήπειρο φαντάζομαι ότι πεζόταν ένα αντίγραφο του τουρκικού Καραγκιόζη, ίσως λίγο πιο εξελινισμένο, αλλά πάταγε για πάνω εκεί. Για να μην κάνω ζημιά, συγγνώμη, εγώ κρατήστε αυτά εδώ πέρα κάποιος. Το λεγλίωσε αυτό που θέλεις να πεις. Ναι, αυτό γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα ποιος τα εμπνεύστηκε? Διάφοροι καραγκιόζοπαίχτες. Ο πρώτος που έπαιξε, που έβαλε, έφτιαξε τον Καραγκιόζη στη μορφή που τον βλέπουμε σήμερα, λεγόταν Μίμαρος. Δημήτρης Αρδούνης ήταν το όνομά του. Και μαθητές του Μίμαρου βάλανε μέσα τους υπόλοιπους ήρωες. Το χέρι μια ζωή, γιατί ήθελε να μας βαλιαρώνει όλος αυτός ο άνθρωπος? Γίνεται για κωμικό, για κωμικούς λόγους. Παιδιά, όταν πέφτει σφαλιάρα, έχει πολύ γέλιο όμως. Είχα μάθει ότι ο Καραγκιόζης είναι ο άνθρωπος όπου πάνω είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Τι εννοείς? Ότι είναι ο αντιπρόσωπος του λαού. Του ανθρώπου που είναι καταπιεσμένος, που θέλει να μιλήσει, που θέλει να τα πει. Που θέλει. Ακριβώς. Που είναι οι πολλοί, που είναι τα εκατομμύρια σε κάθε κράτος. Δεν είναι οι λίγοι. Ισχύει αυτό. Δεν έχω μάθει γι' αυτό και. Είναι γυμνό σαν άνθρωπο. Ναι, είναι γυμνό σαν άνθρωπο. Αυτό ακριβώς. Εγώ θα λέω με αυτή τη γύμνια όμως να κλείσουμε σε αυτό το θέμα. Εγώ να σας πω κάτι, θέλω να μου κάνεις εδώ ένα το παρακολουθήσει. Το πρωί στο Χάιτ TV βλέπετε πάρα πολλές παραστάσεις του Τάσου Γεωργίου. Τάσο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Πάρα πολύ. Μπορείς να αποχαιρετήσεις το κοινό. Να αποχαιρετήσουμε μια φράση του Καραγκιόζη. Ναι, και μετά να κλείσω κι εγώ. Ερε μανούλα μου, γεια σας και χαρά σας και ραντεβού κάθε πρωί στο High TV. Έτσι ακριβώς λοιπόν θα κλείσουμε και εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλοι ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας τεμπουτάκι. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε γιατί σας κάνετε τους αρτιστικούς. Είχαμε μια εκπομπή πραγματικά μες στην τέχνη, πραγματικά μες στο ενδιαφέρον. Μάτια μου, για την άλλη εβδομάδα μια ακόμα κεντρική τέχνη. Την τέχνη του drag queen, σωστά? Οκ, και κλείνουμε με αυτό, γιατί μην το χάσετε με τίποτα. Μετά είναι το τέλος. Μάτια μου, για να είστε καλά, τι κάνει. Ντου! Τάσο Γεωργίου, γεια σας!